Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μετά το διαφημιστικό μήνυμα. Πάμε να δούμε την τρίτη ματιά της συνέντευξης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Σωστά, Ανίτα. Να πάμε να δούμε, Ανίτα, και όπως το συζητούσαμε, την πρώτη αναφορά του που άπτεται τα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ωραία. Και θέλω να κάνεις εσύ την ερώτηση στο Σοκράτη. Ξεκινάμε, Ανίτα. Ωραία. Αυτό μίλησε, είδαμε στη συνέντευξη για ατοπήματα εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετείται και λέει ότι δεν θεωρεί ότι αυτά γίνονται σκεμμένα, εσάς ποια είναι η δική σας άποψη? Θα ήθελα να πιστεύω και εγώ ότι δεν γίνονται σκεμμένα. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά και φλέγοντα ζητήματα να την υφήλιο. Παρά τα αυτά, αυτό που θα έπρεπε να κρατήσουμε όλοι μας είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη από το 1974, ακόμα και εν μέσω του πολέμου το 1974, Ατήλα 1, Ατήλα 2, είχαν μια επαμφωτερίζουσα στάση. Ανέκαθεν τα Ηνωμένα Έθνη είχαν γύρει υποψίες για το ρόλο τους που έχουν διαδραματίσει στο Κυπριακό. Όμως, δεν έχουμε και πολλές άλλες επιλογές παρά να εμπιστευτούμε το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αλλάζει ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών ανά την πάροδο το χρόνο και πώς μετατρέπεται, δηλαδή ποια είναι η διαφορά του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες και ποια του σήμερα? Διαχρονικά ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι η διατήρηση της ειρήνης. Αλλά πάντα αυτό είχε να κάνει με το πώς εξελισσόταν και η ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία. Η μεταψυχροπολεμική περίοδος μιας κατ' επίφαση μονοκρατορίας των ΗΠΑ έχει αρχίσει και υποχωρεί. Βλέπουμε ότι οι προκλήσεις για τις ΗΠΑ είναι πάρα πολλές. Μέσα σε αυτό το αναδιαμορφωμένο πλαίσιο εμπίπτει και το Κυπριακό παραλλήλως. Υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα αντιφατικά. Αντιφατικές δηλώσεις από τον ίδιο τον Γραμματέα των ΗΠΑ. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το ζήτημα παραπέμπει σε κάποια σκοπιμότητα και δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σοκράτη, θεωρείς ότι είναι νωρίς να κρίνουμε ότι τελικά κάναμε λάθος που διαλέξαμε απευθείας την πλευρά την Αμερικανική από την αρχή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι θα μας λύσει το πρόβλημα? Καθώς ο κύριος Μπάιντεν, όταν ήρθε στην Κύπρο, δημιούργησε μια εικόνα, αν όχι λύσεις, σίγουρα μια εικόνα ενθουσιασμού ότι πάμε να δούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ως τώρα. Δεν είδαμε τίποτα, μην πούμε κιόλας ότι πάγωσαν τα πάντα. Και τώρα θα τον ξαναδούμε τον κύριο Μπάιντεν και δεν ξέρω τι θα συζητήσουμε ξανά με τον κύριο Μπάιντεν, την ώρα που η Τουρκία έχει σκληρύνει τη στάση της, παρά την έχει μαλακώσει. Ο κύριος Χριστοδουλίδης απάντησε ουσιαστικά σε αυτό το ερώτημα που μου κάνεις, αλλά δυστυχώς απάντησε με κάποια καθυστέρηση χρονική. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι καλλιεργήσαμε κάποιες προσδοκίες από την Αμερικανική εμπλοκή εδώ και κάποιους μήνες. Mm-hmm. Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι υποκαθιστάται πλέον ο ρόλος των ΗΠΑ από τις ΗΠΑ, η επίσκεψη Νούλαντ κλπ. Όμως, κάπου υπερεκτιμήσαμε εμείς οι ίδιοι αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί το λέω αυτό? Με το αναδιαμορφούμενο πλαίσιο στην περιοχή μας και με αυτό που συμβαίνει αυτή με το ISIS στη Μέση Ανατολή, mm-hmm. η πρώτη χώρα που επισκέφθηκαν οι ΗΠΑ, ο Τζον Κέρι, ήταν ουσιαστικά η Τουρκία, για να την εντάξει στον συνασπισμό κατά της ISIS. Αυτό που εμείς λέγαμε, ότι οι γενικότερες ανακατατάξεις στην περιοχή αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου, ισχύει ως ένα βαθμό. Σε ένα άλλο βαθμό, παράλληλα, η Τουρκία αναβαθμίζεται κάθετα. Και πόσο μάλλον, ενώ οι ΗΠΑ εγνώριζαν το ρόλο που έχει παίξει η Τουρκία στο να ανδρωθεί η ISIS και η Αλ-Νόστρα. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη επιλογή. Τελευταία ερώτηση, Σοκράτη, για να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας παρουσίασε μια εικόνα για το πώς ακριβώς θα συνεχιστούν οι συνομιλίες. Μίλησε ουσιαστικά για παράλληλη συζήτηση των κέριων θεμάτων. Ένταξη, παραδείγματος χάρη, εδαφικό και περιουσιακό. Το έφερε και σε ως παράδειγμα. Την ίδια ώρα όμως η τουρκική πλευρά έχει δηλώσει ότι κάποια ζητήματα πρέπει να συζητηθούν στο τέλος. Πάλι μήπως μόνοι μας σκεφτόμαστε ότι έτσι θα προχωρήσουν οι συνομιλίες και στο τέλος θα δούμε κάτι άλλο? Γι' αυτό στην αρχή αναφέρθηκα σε έναν διάλογο Κουφού και Μουγκού. Μέχρι στιγμής αυτός ο διάλογος πραγματικά ήταν μεταξύ ενός Κουφού και ενός Μουγκού και κάποια στιγμή ένα όρο το χέρι παίρνει αυτές τις συνομιλίες και τις περνάει και στην επόμενη και στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Αυτό το άρωτο χέρι, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να συμπεριλάβει και τα συμφέροντα της Κύπρου, τα ζωτικά, μέσα σε ένα πακέτο λύσης. Ιδάλλως, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ένα τεράστιο δίλημα μπροστά του, ή να προχωρήσει σχετικά μέσα σε μια αρκούντος κακή λύση, ή σε δεύτερο χρόνο να πάμε σε μια ιδιαιτέρως κακή λύση για τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού και με βάση τα δεδομένα επί του εδάφους, παραδείγματος χάρη το πληθυσμιακό. Μάλιστα. Πες μου, Ανίτα, την τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το θέμα. Ποια είναι η δική σας πρόβλεψη, κύριε Κωνσταρόπουλε, για τη στάση της Τουρκίας?
Πώς προβλέπετε δηλαδή να διαμορφωθεί το γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή και πώς η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί το ρόλο της? Αυτή τη στιγμή η στάση της Τουρκίας δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι ταπεινή μου άποψη. Ήδη έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της και λόγω της Ρωσίας. Η Ρωσία κατ' επιλογή είναι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζει τη σχέση της με την Άγκυρα. Ταυτοχρόνως και οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη την Τουρκία. Παρόλο το πάγωμα των σχέσεων ήδη από το 2003 με αφορμή το Ιράκ, το οποίο συνεχίζει και σήμερα, σε άλλα επίπεδα όμως η Τουρκία ανάγεται πάλι σε στρατηγικό εταίρο. Κάτι το οποίο δυσκολεύει την δική μας θέση πάρα πολύ. Σοκράτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο του Capital για την τρίτη ματιά αυτή τη συνέντευξη. Θα τα λέμε συχνά σε μεγάλες και σημαντικές συνέντευξεις, τις οποίες θα έχουμε. Με μεγάλη χαρά. Να παίρνουμε το σχόλιο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.